Οι διαιτητές είναι σαν τις εκδιδόμενες γυναίκες. Από μόνες τους δεν μπορούν να πάνε, γιατί θα τους συλλάβει η αστυνομία, θα πέσουν τα βατζίδες, θα πέσουν, να πούμε, μαχαιρώματα, βιασμοί, ιστορίες, που τις κάνουν τις γυναίκες, τις πειράζουν. Και έτσι οι φουκαριάρες, οι εκδιδόμενες, πηγαίνουν και βρίσκουν τους νταβατζίδες. Οι Έλληνες διαιτητές είναι ίδιοι με τις εκδιδόμενες γυναίκες. Ψάχνουν να βρουν τη στέγη τους, ψάχνουν να βρουν τον νταβατζί τους. Μόνοι τους, άμα τους αφήσεις, θα είναι σαν τους ξέμπαρκους που γυρίζουν δεξιά-αριστερά, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και όλοι οι νταβατζίδες ψάχνουν αυτές τις γυναίκες για να κάνουν τη δουλειά. Στη νύχτα, όταν πεθαίνει κάποιος, αυτοί οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν από αυτόν, το έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη, μιλάνε για τον μεγάλο που έφυγε. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί δυσκολίες, λένε, άλλο ένα σκουπίδι έφυγε από την κοινωνία, καλά έκανε και εγκατέλειψε την κοινωνία. Βρίζουν τους Έλληνες διαιτητές. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τις ενώσεις για να τους κάνουν δικούς τους. Και αρχίζει μετά το κλάμα όταν οι διαιτητές αυτοί πάνε με τον αντίπαλο. Μελισανίδη, πίδα τους χωρίς σάλιο. Πίδα τους χωρίς σάλιο. Στην Ελλάδα, εάν δεν πάρεις τους διαιτητές, τους Έλληνες με το μέρος σου, το πρωτάθλημα πολύ δύσκολα θα το πάρεις. Πρέπει να έχεις πολύ καλύτερη ομάδα, όπως είχε ο Μαρινάκης πριν 3 χρόνια, και χωρίς να έχει την ΕΠΟ που την είχε ο ΠΑΟΚ, πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός με 15-19 πόντους διαφορά, επειδή είχε τεράστια διαφορά η ομάδα του Ολυμπιακού από το ΠΑΟΚ. Και δεν υπήρχε η ΑΕΚ, δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός να αντικρούσει ποδοσφαιρικά αυτή την ιστορία. Τώρα λοιπόν που οι ομάδες είναι καλές όλες, δηλαδή θα βάλω και τον Άρη μέσα, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός, όλες οι ομάδες πάνω κάτω έχουν το ίδιο μπάτζετ. Πάνω κάτω έχουν καλούς προπονητές και οι τέσσερις. Πάνω κάτω έχουν αρκετό ρόστερ για φέτος. Άρα το οποιοδήποτε σφύριγμα σε μικρή ή μεγάλη φάση θα μπορέσει να ευεργετήσει κατά πολύ μεγάλο βαθμό μια ομάδα. Και αυτό φαίνεται ότι δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί στην αγωνιστική που πέρασε και ο διαιτητής ο ξένος του Ολυμπιακού σφύριξε πολύ καλά τον Ολυμπιακό μέχρι ο Άρης να παραδοθεί ψυχήτε και σώματι. Τον πήγαινε καλά τον Ολυμπιακό. Φάουλ δεν έδινε στον Άρη, δηλαδή σε φάσεις οι οποίες έδειχναν τις προθέσεις του. Και φυσικά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν ελέγχει καμία κατάσταση, δεν ελέγχει κανένα διαιτητή, γιατί αυτό που έζησε πριν 2 χρόνια, κλάσιμο του αντιπάλου και πέναλτι, φέτος για να πάρει πέναλτι είναι δύσκολο το έργο. Τρέχιας Μανσέτα, στο γκολ πρέπει να δουν στο ΒΑΡ 5 λεπτά να το ελέγξουν. Ο Κοτσιάφτης που γάρανε σήμερα, ναι, είπε άλλα. Έτσι. Ο Κοτσιάφτης δεν ξέρω, μπορεί να μην τον πληρώνει ο Σαββίδης στο Όπεν. Δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να τον διώξουν τώρα, να το παρακολουθήσουμε τον Κοτσιάφτη τι γίνεται. Μετά έχουμε και τους τηλεκριτικούς, τους διαιτητές. Τον ένα τον έχει, τον πληρώνει το ένα κανάλι, τον άλλο το άλλο κανάλι. Τα κανάλια είναι των ιδιοκτητών των ΜΠΑΕ. Είναι δηλαδή εξαρτώμενοι. Από τα παιχνίδια που είδα χθες εγώ, αυτό το οποίο. Πολύ σοντόρος έγινε στον Παναθηναϊκό στην Τρίπολη και την. Τρίχε στον Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν έγινε στον Παναθηναϊκό. Απολύτως καμιά αδικία δεν έγινε στον Παναθηναϊκό. Τα πέναλτι. Πέναλτι και τα δύο. Πέναλτι και τα δύο. Και τα δύο είναι πέναλτι. Ανοήτως το ένα που το αποκρούει ο κομμουνιστής, φανταστικά. Και τον Φλουρός είπε δεν είναι κανένα τα δύο. Καλά, ο Φλουρός μπορεί να θέλει να κρατήσει ισορροπίες, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι. Γιατί δεν είναι ρε Φλουρέ το πέναλτι το δεύτερο. Ο κανονισμός έχει αλλάξει. Ξεκινάει από έξω. Και το πρώτο, ένα αγγιγματάκι το πρώτο. Αγγιγματάκι, μπασκετοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Να μην κάνετε αγγιγματάκια. Το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο έχει μπασκετοποιηθεί. Το κάνεις έτσι είναι πέναλτι. Όχι έτσι, τον αγγίζεις. Τον αγγίζεις και είναι πέναλτι. Να μην τον αγγίξεις. Σου λέει. Κάτσε, ο κανονισμός μιλάει για επαφή ή για ανατροπή πλέον. Κοίταξε, η επαφή. Το είναι σημαντικό. Άλλο επαφή, άλλο ανατροπή. Η περιραίως ατμόσφαιρα και στο εξωτερικό λέει, ναι, ότι και οι επαφές ακόμα και στην Αγγλία, ναι, ακόμα και στην Αγγλία, στο πιο σκληρό πρωτάθλημα του κόσμου, οι επαφές δίνονται πέναλτι. Πάει να πει ότι λόγω της, ότι θέλουν να προωθήσουν το επιθετικό ποδόσφαιρο,
αυτά που παλιά δεν τα δίνανε, αυτά και αυτά και τα, το αντρίκιο μαρκάρισμα, τώρα τα δίνουνε. Και τα δίνουν σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, να μην παίζετε με τα χέρια. Να μην παίζετε με τους αγκώνες, να μην παίζετε με τους ώμους. Γιατί κάνω του Παναθηναϊκού τη δεύτερη. Η δεύτερη, το μαρκάρισμα είναι απέναντι. Ξεκινάει απ' έξω, αλλά ο κανονισμός έχει αλλάξει και λέει, αν συνεχίσει και είναι όρθιος και γίνει δεύτερη ανατροπή μέσα, προωθεί το επιθετικό παιχνίδι. Έτσι λέει ο καινούριος κανονισμός. Δεν το λέω εγώ. Άρα δικαίωση Τζόρνταν υπήρχε πέναλτι της Μαρσέγ με τον Παναθηναϊκό. Άμα ξεκινάει στο 105-51. Ο Τζόρνταν βέβαια έλεγε οι ενώσεις Τζόρνταν τώρα δεν υπάρχουν. Οι ενώσεις. Ωραία τα λέει ο Τζόρνταν. Μ' αρέσει εμένα ο Τζόρνταν. Πολύ ωραία τα λέει με τις ενώσεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, γιατί άκουσε τώρα την κρίνια τη μεγάλη. Είχαμε κρίνιες. Όταν τον Άρη τον πηδούσαν 3 χρόνια, δεν βλέπω τον Τεσιμπέν να ανεβαίνει επάνω. Τώρα που ο Μελισσανίδης πήρε τα γατάκια και τα έκανε δικά του, τα υιοθέτησε. Όλα αυτά τα Παπαδόπουλα, οι διαιτητές, οι Γκορτζίλες κτλ. Είναι υιοθετημένα. Είναι υιοθετημένα τα ορφανά. Πώς εγώ με την Ευγενούλα βρήκαμε ένα γατάκι στον δρόμο της Άννη, τη Σίδη, και το πήραμε και το έχουμε στο σπίτι. Τα γατάκια όμως αλλάζουν εύκολα. Δεν σαν τη φουκαριά να τη μείνει πιστή. Τα γατάκια, οι διαιτητές και σαν τα γατάκια. Σαν τις πουτάνες και τα γατάκια είναι οι διαιτητές. Αλλάζουν ένα που με σπίτι. Θα χαϊδευτεί στον ένα, στον άλλο. Φεύγει από τον μπαλκόνι Σίδη. Μπορεί να σηκωθεί και να φύγει και να μην τη δούμε ποτέ. Ναι. Να βάλουμε σίτες στο σπίτι, ας πούμε, η Ευγενούλα. Κατάλαβες. Με τον Παναθηναϊκό δεν έγινε τίποτα. Ο Κατσάς την παίρνει την μπάλα με το χέρι, πέναλτι το πρώτο, ξεκινάει η ανατροπή στο δεύτερο, πέφτει μέσα με ανατροπή. Έτσι που λέει ο καινούριος κανονισμός, τον έχω διαβάσει. Είναι πέναλτι. Πού αδικήθηκε η Τρίπολη, πού ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός, για να καταλάβω. Όταν όλες οι ομάδες σας με ένα απλό άγγιγμα έχουν πάρει όλες πέναλτι, και για εσάς του λέω στον ΠΑΟΚ, όλη η πουστιά έγινε όμως μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί πέρα, το ψωμάκι λέει ότι κακώς ακυρώνεται τον κόλτα τροπή του. Είναι χεσμένος ο διαιτητής που είναι στρατιωτάκι, γατάκι και βουτανάκι του Μελισσανίδη, ο συγκεκριμένος, ορκισμένος. Και φυσικά στο πέναλτι του Μάνταλου και στο offside που δίνει ο διαιτητής στο πέναλτι του ατρομή του, δεν υπάρχει offside, και γιατί σηκώνει στη σημαία. Πρέπει να δεις να τελειώσει η φάση, μετά σηκώνει σημαία και πάει στο VAR ο διαιτητής. Εκεί λοιπόν έγινε το έγκλημα του αιώνος. Εκεί φαίνεται ότι ο Μελισσανίδης πηδάει και δέρνει. Καλά κάνει. Γιατί αν δεν το κάνει ο Μελισσανίδης, θα το κάνει ο Μαρινάκης. Γιατί αν δεν το κάνει ο Μελισσανίδης, θα το κάνει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης παίρνει λιμάνια, τη διαιτησία την άφησε. Έχει 5 διαιτητές και τους τα έχει μέσα στην τούμπα και στα λογιστήρια. Δεν βλέπω εγώ τον ΠΑΟΚ φέτος να παίρνει τίποτα. Κάτι διαιτητάκια Β' Εθνικής ελέγχει ο Γκαγκάτσης και ο Πολιωτόπουλος. Τι για τον ΠΑΟΚ Β' τα έχετε. Τελειώσαν τα έργα στον ΠΑΟΚ. Και βλέπω ότι τον έκανε πέρα ο Μελισσανίδης στον ΠΑΟΚ. Γιατί την ΕΠΟ την πήρανε μαζί. Βέβαια ο σπουδαίος Μπέος είπε την Παρτούζα την κάνανε. Πήραν μαζί λέει την ΕΠΟ γιατί από μόνοι τους δεν μπορούσαν να την πάρουν. Ναι. Την ΕΠΟ είναι ο χοντρός. Κάνανε συνομοταξία αυτοί οι δύο. Ο Μελισσανίδης με τον Σαββίδη. Και είπε ο Μπέος το μοιράσανε. Τα πήρε 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Τώρα την άφησε στην ΑΕΚ. Γι' αυτό τα πουλάκια μου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν βγάζουν ανακοίνωση. Τι ώρα είναι Βασίλη, 1:20 Παρασκευή. Δεν είδα εγώ να βγαίνουν ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα περιμένω, μπορεί να βγει και να μην το ξέρω, αλλά μέχρι στιγμής στα μάτια που μπήκα στο Κόρτοπα δεν είχε βγάλει ο ΠΑΟΚ καμία ανακοίνωση. Παρά τα παπαγαλάκια, δημοσιογράφοι κτλ. Τα δάκρυα του τσιγάρα χθες. Ναι, τα πήγαμε στο χημείο να δούμε πόσα κιλά τόνους δάκρυ έχει το καθένα δάκρυ, να πούμε, πόσο ζυγίζει. Και γύρω-γύρω, αλλά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κρύβεται πίσω από τους ρεπόρτερ. Πού είναι, γιατί δεν μιλάει. Για ποιο λόγο, κρατάει χαμηλή πολιτική. Σοβαρά μιλάτε. Και τι θέλετε να κάνω εγώ τώρα στη Θεσσαλονίκη. Με τον Ολυμπιακό δεν κρατούσε χαμηλή πολιτική. Με την ΑΕΚ βλέπω κρατάει. Αν αδικηθεί ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, δεν βγάζει ανακοίνωση με τον Ολυμπιακό. Αρχίζει λαλάει. Δεν ξέρω αυτό λέει κάτι. Η ουσία. Φάση το πέναλτι τη ΑΕΚ που έκανε είναι το χέρι. Είναι στη φάση. Προηγείται χέρι. Του μαύρου. Του γαμάει ο Μελισσανίδης. Και όταν έβγαινε ο Μπαλτάκος κάθε εβδομάδα σε εμάς. Κύριε Μπαλτάκο και κύριε Μπαλτάκο. Φιλικός ο κύριος Μπαλτάκος. Ο κύριος Μπαλτάκος. Το Μελισσανίδη εξυπηρετεί.
ποιος Σαββίδης. Όλη αυτή η ιστορία, ποιον εξυπηρετεί. Έναν εξυπηρετεί αυτή η ιστορία. Το Ρουμανόγευτο. Ο Ρουμανόγευτος, με αδικούνε, είναι η καλύτερη δικαιολογία για τον Λουτσέσκου που δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν με καλύπτει η διοίκηση. Να παίζω μπάλα δεν με αφήνουν, οι άλλοι τα παίρνουν και είναι η καλύτερη του. Πρέπει να χάρηκε πολύ εχθές ο Λουτσέσκου με αυτή τη διαιτησία των άλλων ομάδων. Δηλαδή, ποιων άλλων ομάδων. Τη διαιτησία με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν το έγκλημα. Και έρχομαι και λέω τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Τι έγινε ρε Μπαρτσελόνα ΑΕΚ. Τι έγινε μεγάλη ομάδα ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι παίζεις, μισό δεν παίζεις. Όταν είναι να κυκλοφορήσεις την μπάλα χωρίς πρέσινγκ, σου γαμάει τα ράματα ο Ατρόμητος και χρειάζεται σφαγή. Ο Ατρόμητος ΑΕΚ. Για να πάρεις τον Ατρομητάκο, τον οποίο θες και να ρίξεις γιατί σου κάνει μαγκές, και πήγε με την άλλη παράταξη, πήγε με τον Μαρινάκη. Θέλει η μεγάλη ΑΕΚ, του Αλμέιδα, του Ινδιάνου, που άμα δεν μου κάνει pressing να κλέψει εκεί την μπάλα με κατοχή, δεν μπορεί να πάρει τον Ατρόμητο με 80-20 διαιτησία. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει ένα μελισανίδι που όταν δεν τραβήξει το έργο στον αγωνιστικό χώρο, έρχεται με τα διαιτητάκια που τα ανάγκια γατάκια και σου παίρνει το αποτέλεσμα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και ο προπονητής του ΠΑΟΚ πρέπει να παίξουν μπάλα για να κερδίσουν. Αν δεν παίξει μπάλα ο ΠΑΟΚ φέτος, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αποτέλεσμα δεν θα πάρουν. Και αφήστε το παραμύθι ότι ο Παναθηναϊκός πήρε σφυρίγματα. Πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει. Το έγκλημα έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και θέλω να βγουν οι αξίδες και να μου πούνε. Τους άρεσε αυτό εχθές. Θα πούνε ναι, γαμάει ο Τίγρης. Αν γίνονταν στην Τούμπα αυτό, θα τους άρεσε τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Ναι, ο νόμος της Τούμπας θα έβγαινε εκεί. Ο Τζούμπερ, ο Ντρέγιας και θα έλεγε. Κατάλαβες. Αν γίνονταν με τον Παναθηναϊκό, θα λέγανε έλα ρε μεγάλη ομάδα είμαστε. Όλοι θέλετε τα πουτανάκια και τα γατάκια να νιαωρίζουν γύρω σας. Όταν δεν τα έχετε, θέλετε να φτιάξετε το προϊόν προς τύχη.